Θα μιλήσουν εκ μέρους της Ομοσπονδία ΟΣΕΚΑ, εκ μέρους της Οικονομιακής Επιτροπής ΑΝΕΙΤΕΗ του Κουκουέου Ηλίας Ιώρας, εκ μέρους του Συλλόγου Πάσχα και εκ μέρους της οικογένειας. Η Σοφία. Από την Ομοσπονδία, παρακαλώ. Το μήνυμα του Προέδρου της ΟΣΕΚΑ, Τάκη Καλλιώδη. Είναι στιγμές που θέλεις να πεις τόσα πολλά, αλλά προτιμάς να μην μιλήσεις. Όσο πλούσια και είναι η ελληνική γλώσσα, δεν μπορεί να περιγράψει αυτά που ζήσαμε. Αυτά που μοιραστήκαμε με τον Γιώργο. Γι' αυτό και είναι προτιμότερο να μην πούμε τίποτα. Πώς να περιγράψει σε λέξεις την ηρεμία που έβγαζε στις πιο δύσκολες στιγμές. Τον τρόπο που είχε να κατεβάζει την ένταση και να αναζητεί λύσεις όταν τα προβλήματα έμοιαζαν άλυτα. Πώς να περιγράψει σε λέξεις το πάθος που είχε για τη ζωή, τη φωτογραφική μηχανή που κλείδωνε τις αναμνήσεις. Κι όμως ο ίδιος, σπάνια βρίσκονταν στο επίκεντρο του φωτογραφείου, που να περιγράψει την αθλητική του παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε το παιχνίδι, πώς έβλεπε το γήπεδο, πώς έκανε χαρούμενους τους παίκτες, πώς να περιγράψει την αγάπη που είχε για τα παιδιά, τα πειράγματα, τις δαχτυλομαχίες, τον τρόπο επικοινωνίας. Όταν συναντούσε παιδιά, γινόταν πιο παιδί, έμοιαζε να βρίσκεται στο στοιχείο. Πώς να πεις όλα όσα ζήσαμε μαζί, όσα μας άφησε παρακαταθήκη. Αν προσπαθήσεις να μιλήσεις για καθένα από αυτά, είναι σαν να επιχειρείς να εκλογικεύσεις την έκδευση ενός καλλιτέχνη, τη δημιουργία. Αυτό ήταν ο Γιώργος, πηγή έκδευσης και δημιουργία. Άνθρωπος που έκανε καλύτερο στους ανθρώπους. Μαχητής ως ο ήλιος. Μα πάνω απ' όλα, φίλος με όλη τη σημασία της λέξης. Ο φίλος που όλοι θέλαμε να είχαμε δίπλα μας. Και εμείς ήμασταν τυχεροί που συνάμα άτυχοι. Τυχεροί επειδή τον γνωρίσαμε. Άτυχοι γιατί είχαμε πολλά ακόμα να κάνουμε, να δημιουργήσουμε. Χρέος μας απέναντί του είναι να κάνουμε την Ομοσπονδία καλύτερη. Να μεγαλώσουμε τον χώρο μας. Να κάνουμε την εθνική πιο αποδοτική. Με τον Γιώργο θα τα καταφέρναμε. Το ήξερε και το ξέραμε. Χωρίς αυτόν, μα δεν θα είναι τότε χωρίς αυτόν. Γιατί ο Γιώργος θα είναι πάντα ανάμεσά μας. Λένε πως ο άνθρωπος χάνεται όταν δίνουν οι αναμνήσεις. Όταν σταματήσουν να μιλούν για αυτόν. Εμείς θα τον έχουμε πάντα δίπλα μας. Θα γινόμαστε καλύτεροι για να τιμούμε το έργο που άφησε ως παρακαταθήκη. Καλό ταξίδι, φίλε. Φίλε και συναγωνιστή Γιώργο, εκ μέρους της Οικονομιακής Επιτροπής ΑΕΙΤΕΗ του ΚΚΕ, ήρθαμε σπίτι σου να σου πούμε, το καλύτερο σου, ότι είμαστε πάντα εδώ, δίπλα στους αγώνες σου, δίπλα στην καλοσύνη και στο θάρρος σου. Να σου πούμε πως εμπνεώμαστε από τη γενναιότητά σου, τον έρωτά σου για τη ζωή. Αντλούμε από το παράδειγμά σου, Γιώργο. Αυτό θα το τονίζουμε για πάντα. Διδασκόμαστε από την ηρωική προσπάθεια των γονιών σου, που δεν νίκησαν στις αντιξοότητες και στις δυσκολίες που βάζει η ζωή. Είτε αυτό λέγεται ατύχημα, είτε αρρώστια. Είναι μνημειώδες το πείσμα σου να προσφέρεις που όταν μετά το έμπραγμα σου συστήθηκε ανάπαυση και εσύ εκλυπαρούσες να σου επιτραπεί η συνέχιση της συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η συνέχιση των ταξιδιών σε μεγάλες αποστάσεις για να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου. Δεν κουράστηκες να προσφέρεις τη δουλειά σου στο Πανεπιστήμιο, να έχεις όλες τις δραστηριότητες χωρίς να γίνεσαι εντός εισαγωγικών βάρος κανενός. Τέτοια περηφάνεια και αξιοπρέπεια δίπλα δύσκολα συντοπαρεσίδευα. Δεν ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε, Γιώργο. Ήρθαμε να τονίσουμε σε σένα και στην οικογένειά σου ότι δεν είναι ματαιώτης η παρακαταθήκη που αφήνει ο καθένας μας όταν φεύγει από αυτή τη ζωή. Δεν είναι ματαιώτης η καλοσύνη και το χαμόγελό σου
που θα είναι πάντα εντυπωμένα στη σκέψη μας. Δεν είναι ματαιώτης οι πολλές νύχτες που κατήγαγες, είτε στη δουλειά, είτε στον αθλητισμό, είτε στην καθημερινή ζωή. Μα η μεγαλύτερη νίκη σου είναι ότι κράτησες ακμαίο τον εαυτό σου περνώντας από συντριγάδες πέτρες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου, η βαριά χειρονομιά που μας αφήνεις. Σύντροφε στρατή, Σόνια, Σοφία, συγγενείς και φίλοι, να είστε υπερήφανοι για τον Γιώργο. Όλοι μας να είμαστε υπερήφανοι για τον Γιώργο. Και δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τις προσωπικές εμπειρίες σαν γιατρός σου που τόσα χρόνια με το χαμόγελο και με το πείσμα του, χωρίς να επιβαρύνει κανέναν, δίνοντας νόημα στην πραγματική ζωή και δίνοντας δύναμη σε εμάς που υποψηφούμε. Γεια σου Γιώργο. Μέρες του Συλλόγου Πάση. Στο φίλο Γιώργο τον γνώρισα αρχές δεκαετίας του 90. Τον Χαχείο γνωρίσαμε ως ένα φοβερό αθλητή που ξεχώριζε φοβερά ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους στην εποχή. Την πορεία με τα χρόνια, στην αρχή ως αντίπαλο μετά ως υπέρτη, γνώρισαμε έναν υπέροχο άνθρωπο, τον άνθρωπο Γιώργο. Έναν άνθρωπο ήρεμο, πράο, μονίμως με το χαμόγελο, που πάντα ήταν η ψυχή της ομάδας, το μυαλό της ομάδας, και έξω για την ενότητα ήταν η χαρά της παρέας. Άπειρα τα αστεία μπορούμε να θυμηθούμε, οι πλάκες που κάναμε και πράγματα που πάντα μας συντρόφευαν με αναμνήσεις, ομόμορφες αναμνήσεις. Δυστυχώς, οι πορείες στη ζωή συνήθως είναι σύντομες. Όμως, πιστεύω ότι ο Γιώργος με την πορεία του έλυσε και το πέρασμά του από εδώ να ήταν ούτε ασήμαντο ούτε μικρό. Ήταν ένα πέρασμα παρόλο τις αδυσότητες που αντιμετώπισε στη ζωή, τις τεχνικές δυσκολίες και καθημερινότητας. Ήταν ένα πέρασμα που κατάφερε να κάνει πράγματα που επιθυμούσε, να τα κάνει όπως αυτός ήθελε, και ακόμα και τώρα την ίδια τιμή να φύγει με τον τρόπο που αυτός επιθυμούσε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι δεν το καταφέρουν πολλοί άνθρωποι στη ζωή. Εμείς να φύγουμε από εδώ σε λίγες ώρες, να πάμε να μπούμε στην τυπική καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Πιθανό να πολύ σύντομα να μην θυμόμαστε και πολλά πράγματα που θα γίνουν εδώ σήμερα. Αλλά όλοι οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν πραγματικά, κάποιες στιγμές στη ζωή τους, όταν ανοίγουν ένα μικρό κουτάκι που μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας, με μικρές σημαντικές αναμνήσεις, τις κρατάμε εκεί σαν φυλαχτό, μέσα εκεί πάντα, όταν ανοίγουμε αυτό το κουτάκι, όποτε και να είναι, ό,τι ώρα και να είναι, όποια χρονική στιγμή στη ζωή μας, θα υπάρχει ο Γιώργος. Χαμογελαστός, ώστε να πάντα, και φυσικά με μια πάρα που πάρει στο χέρι. Αυτό είναι το σημαντικότερο πιστεύω που κέρδισε και την πορεία του. Ότι όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν πάντα τον έχουν πολύ βαθιά στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Και το συντροφέρει πάντα. Αντίο φίλε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποχαιρετά σήμερα ένα από τα άξια στελέχη του στις διοικητικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έναν ακούραστο συνεργάτη, ένα άτομο το οποίο στην ουσία ο Γιώργος έδειξε με το παράδειγμα του, με τη ζωή του εκεί μέσα, ότι πολλά μπορείς να καταφέρεις, ατέλειωτα πράγματα και να είσαι αγαπητός σε όλους. Όλοι οι συνάδελφοι, το διοικητικό προσωπικό, οι καθηγητές έχουν να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο που σήμερα θα το σκεπάσει η Πάτρια Αγίου. Αλλά και ένα άλλο που δεν ξέραν οι περισσότεροι. Ο Γιώργος ήταν πρωτοπόρος σε αυτό που λέμε έρευνα και συμμετείχε με έναν πρωτοποριακό, θα έλεγα έτσι, ρόλο
στο να αξιολογηθούν τα άτομα που ασχολούνται με το μπάσκετ στο Μαξίδιο, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εκεί όπου συνέβαλε στο να παραχθεί και καινούργια γνώση μέσα από διδακτορικές διατριβές. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ήθελε να βάλει πολύ μπροστά αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να μάθονται καθημερινά. Φίλε Γιώργο, συνεργάτη, συνάδελφε, σε χαιρετούμε. Καλώς ταξίδι. Η Σοφία είναι ο δικός μου Γιώργος. Το δικό μου Γιώργο τον φωνάζαμε Πόρχε. Ήταν ο συνεργής με μοναδικό χιούμορ. Πολλές φορές το γυρίζω στην παρέα, όπου παίρνει την τελευταία τάκα και πέφτανε τις καρέκλες μας. Δεν υπάρχει φίλος που να παραβρίσκεται εδώ σήμερα και να μην έχει κάτι που να θυμάται και να χαμογελάει αυτόματα. Είμαι μοναδικός γαζετάκιας. Τα απίστευτα άχρηστα γκάτζετ από το USB Παύλα στυλό Παύλα Φακό μέχρι το ανοιχτήρι από το Τάγιο, τα παρέγγελαν το eBay και μας τα επιδείκνε με μεγάλη περηφάνεια και επιχειρηματολογία χρήσης. Αν κάποιος μας ενθουσίαζε, μας το αγόραζε για μας. Κατέβαζε στο κινητό διάφορα απίστευτα application, απλά για να γελάμε. Κανείς μας δεν θα ξεχάσει τον μετρητή λογαλικού που πάντα έφτανε στα κόκκινα όποτε το χρησιμοποιούσε. Λάτρευε όλα τα παιδιά και μπορούσε ώρες να παίζει μαζί τους. Η σχέση αυτή ήταν αμφίδρομη. Σε παιδικό πάρτι, σε παιδότοπο, κάποια φορά θυμάμαι ότι η υπεύθυνη του έκανε παρατήρηση γιατί έκανε πολλή φασαρία και αναστάτωνε τα παιδιά. Ο δικός μου Γιώργος ζούσε για τους φίλους του. Οι σχέσεις του ήταν χρόνιες, ειλικρινείς και με τον τρόπο του ήταν πάντα δίπλα τους. Μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής του ήταν η συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με την Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης με Μαξίδιο. Η κερκίδα σε κάθε αγώνα γεμάτη από φίλους και γνωστούς με παλμό και χιούμορ. Τι κι αν βγήκανε τελευταίοι, οι ιστορίες και οι φωτογραφίες από εκείνη την εποχή έχουν μείνει σε όλους μας. Είχε τρέλα με τη φωτογραφία και την αστρονομία. Όταν τα συνδύεσε, το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Οι φωτογραφίες των αστεριών και του γαλαξία που έχει βγάλει είναι σπάνιας ομορφιάς. Η αγάπη του για τους Beatles είναι γνωστή σε όλους μας. Θυμάμαι γύρω στα 12 όταν ήμουνα, τι ξύλο είχα φάει, μέχρι να μάθω όλα τα ονόματα σωστά και όλα τα άλμπουμ με τη χρονολογική του σειρά. Μέσα από αυτόν αγάπησα τη μουσική. Στα σπίτια των παιδικών μας χρόνων είχαμε πάντα ξεχωριστά δωμάτια. Το δικό μου ήταν πάντα κατάστατο. Το δικό του ήταν πάντα στην πρίχα. Όλες οι πόρτες των δωματίων του, όλες τις πόρτες των δωματίων του, τις διακοσμούσε πάντα μία φύσα για να κρύβει την τρύπα από την πλευσιά που είχα ρίξει σε κάποιο καβγά μας. Του άρεσε πολύ να με κλεβρίζει για να γελάει. Αργότερα τα θυμόμαστε και γελάγαμε μαζί. Ο τρόπος που σκεφτόταν και ανέλυε τα πράγματα και τις καταστάσεις έχει μείνει γνωστός ως λογική κουνιά. Είχε πολλές ομοιότητες με τον πατέρα του, από φυσική εμφάνιση ως τρόπο σκέψης και χιούμορ. Ο δικός μου Γιώργος με φώναζε delivery, γιατί συχνά του πήγε ένα φαγητό από τη μανούλα μας και εγώ με τη σειρά μου τον φώναζα ραδιοταξί, γιατί πάντα με πήγαινε στο αεροδρόμιο στα ταξίδια μου. Λάτρευε τα ταξίδια. Το τελευταίο που σχεδίαζε δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει. Στο δικό μου Γιώργο, στο χώρο της καρδιάς μου, δεν θα πω αντίο. Θα πω καλή συνέχεια στα ταξίδια του, όρθια και περήφανα και καλή ανταμός. Ευχαριστούμε οι συγγενείς, φίλους και συντρόφους που ήταν και από Λεωνίδα και από μακριά από Θεσσαλονίκη ο χρόνος της Ζενίτ. Από Αθήνα πάρα πολύ φίλοι και συντρόφοι, ο Κυριάκος από το Βέλγιο και όλοι οι άλλοι φίλοι που είμαστε
Εγώ τέλος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.